εγκρίθηκε η χορήγηση από τον ΟΑΕ ΔΕΦΑΠΑΞ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.000 ευρώ σε κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο 9 επιχειρήσεων που κατά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης είναι εγγεγραμμένο στο Μητρό Ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και σε κάθε εργαζόμενο της εν λόγω εταιρείας, ο οποίος κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχει ασκήσει το δικαίωμα επίσχυσης εργασίας και πληρεί τις προϋποθέσεις για να λάβει επιδότηση ενεργείας λόγω επίσχυσης από τον ΟΑΕΔ. Μάλιστα, ο βουλευτής Ξάνθης Γρηγόρης Τογιαννίδης τόνισε ότι θα υπάρξει ανάλογη μέρημνα και για τους εργαζόμενους στη Sunlight που τα τμήματά τους δεν λειτουργούν λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Καταρχάς, ανάλογες αποφάσεις η κυβέρνησή μας έχει πάρει και στο παρελθόν. Στηρίζει εργαζόμενους οι οποίοι είτε έχουν απολυθεί, έχουν κλείσει επιχειρήσεις τους, είτε βρίσκονται σε επίσης εργασία. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά 702 εργαζόμενους, οι οποίοι θα πάρουν από 1.000 ευρώ έκτακτη ενίσχυση ο καθένας, για να τους στηρίξουμε έστω για ένα μικρό διάστημα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρέθηκαν. Θέλω να πω ότι ανάλογες αποφάσεις στο παρελθόν πριν το 2015 δεν θα βρείτε όσο και να ψάξετε. Αυτό αποδεικνύει ότι η δικιά μας κυβέρνηση έχει κάποιες άλλες ευαισθησίες για τους εργαζόμενους, για τους ανθρώπους οι οποίοι χάνουν την εργασία τους και μένουν χωρίς οικονομικούς πόρους. Αυτή η απόφαση που βγήκε τώρα, μήπως θα συνεχιστεί και για άλλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τα ίδια προβλήματα? Έχετε κάποια τέτοια ενημέρωση? Ναι, υπάρχει, όπως γνωρίζετε, ένα θέμα που προέκυψε με τους εργαζόμενους της Sunlight, με την πυρκαγιά. Ένα μέρος αυτών των εργαζομένων στην επιχείρηση δεν εργάζονται γιατί δεν λειτουργεί το τμήμα το οποίο εργαζόταν, που πιστεύουμε ότι σε λίγους μήνες θα αρχίσει πάλι η επαναλειτουργία. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν θα πρέπει να καλυφθούν οι μισθοί αυτών των εργαζομένων. Έχουν γίνει συζητήσεις του Υπουργείου με την επιχείρηση και περιμένουν τις αμέσως επόμενες ημέρες να ανακοινωθεί ακριβώς το πρόγραμμα στήριξης και προς αυτούς τους εργαζομένους. Είναι εργαζόμενοι που είναι από την πόλη της Ξάνθης. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη απόφαση είχε υπογραφεί από την Υπουργό Εργασίας το Μάρτιο του 2018 και αφορούσε στην ενίσχυση 1.592 ανέργων, πρώην εργαζομένων και εργαζομένων σε επίσχυση. Την τριετία 2015-17 εγκρίθηκαν 50 αντίστοιχα αιτήματα, ενώ αντίθετα την τριετία 2012-14 είχε εγκριθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόνο ένα αντίστοιχο αίτημα. Η ενίσχυση εργαζομένων που επλήγησαν από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης αποτελεί ένα από τα εργαλεία που αξιοποίησε κάθε δυνατή ευκαιρία το Υπουργείο Εργασίας, αποδεικνύοντας την έμπρακτη στήριξή του στον κόσμο της εργασίας, αναφέρει η ανακοίνωση.